διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει για μας, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Προσαρμοζόμαστε και απαιτούμε ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, γιατί το έχουμε ανάγκη και γιατί μας το επιτρέπει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή η παραγωγική και τεχνική δυνατότητα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέβηκε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από 4.000 με 5.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων καταστολής. Πολύ χρήμα δηλαδή έπεσε για τη μετακίνησή του. Αν μας τα είχαν δώσει, θα είχαμε λύσει κάποια από τα προβλήματά μας. Φαίνεται ότι τους ήθελε για να το προφυλάξουν από τις εκδηλώσεις λατρείας των συνταξιούχων και των υπόλοιπων εργαζόμενων για τα φιλολαϊκά μέτρα που εξάγει. Και όπως ήταν φυσικό, συναδέλφουσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, από αυτά που είπε επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι τόσο αυτός και η κυβέρνησή του, όσο και οποιοδήποτε άλλος, δεν μπορούν να κρατήσουν δύο καρπούζια σε μία μασκάλη. Δηλαδή και τις ανάγκες των πολυεθνικών, των καπιταλιστών να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κέρδος, για φτηνή εργατική δύναμη και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν και τα αιτήματα των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση καταφεύγουν πάλι στο ίδιο κυβερνημένο παραμύθι που δεν το πιστεύουν πια ούτε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Ποιο δηλαδή, αφού πάνε καλά οι νύχτες της οικονομίας, αφού κερδίζουν οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, οι εφοπλιστές, οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, τότε και ο λαός περνάει καλά. Είχε μάλιστα το θράσος να ισχυριστεί ότι οι μισθοί, οι συντάξεις, τα προνοία, η υγεία, η παιδεία κάνουν άλματα προόδου. Και ταυτόχρονα κοινικά να ισχυριστεί ότι οι συμμαχίες που φτιάχνει η αστική τάξη της χώρας μας, οι πετρελαιάδες, οι εφοπλιστές, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για να διασφαλίσουν και να μεγαλώσουν τα κέρδη τους, είναι και συμμαχίες που μας ωφελούν όλους εμάς. Γι' αυτό καλά κάνουν και μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο για απέραντη ρετορική βάση. Καλά κάνουν και παίρνουν μέρος στο πόλεμο στα εδάφη της Ουκρανίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, ακόμα και αυτά που έταξε οι κάντρες και τα καθρεφτάκια, τα επιδόματα δηλαδή και κάποια εφάπαξ ποσά, είναι με τέτοιον τρόπο που να κερδίσουν παραπέρα οι πολυεθνικές, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι τραπεζίτες, τα πολυκαταστήματα. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει τους συνταξιούχους ως ένα από τα πιο ευνοημένα τμήματα του λαού μας και ότι έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία απέναντι στους συνταξιούχους. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική από τα παραμύθια της κυβέρνησης και του Υπουργού. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ενώ έχει δεχτεί και έχει συζητήσει με κάθε καρυδιά σκαρίδι, με κάθε μίσνευμαν και άλλους, αρνεί και πεισματικά να δεχτεί αντιπροσωπεία των συνταξιούχων. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αύξηση που θα δοθεί στους συνταξιούχους είναι πολύ κάτω από τον επίσημο τιμάρισμα, από τον συνηθισμό. Και ότι από τις απώλειες της δεκαετίας τίποτα δεν θα αποκατασταθεί.
κοιτάξουμε. Οι άλλοι μισθοί, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, δεν θα την πάρουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την άποψη θα την πάρουμε οι συνταξιούχοι σε ένα μέρος των συντάξεων από τον χώρο. Οι συντάξεις, οι επικουρικές, δεν θα αξιθούν. Η αλήθεια επίσης είναι ότι από αυτούς που θα την πάρουν αυτή την άποψη, το μεγαλύτερο μέρος ή και ακόμα περισσότερο θα τα πάρει πίσω η εφορία εάν δεν αξιθεί το αφορολόγητο όριο. Η αλήθεια είναι ότι τα αναδρομικά που μας οφείλουν σε αυτούς που έχουν κάνει αγωγή και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει δεν θα τα πάρουν. Η αλήθεια είναι ότι παράτυπα, παράνομα, μας κρατάνε το 20 το 0-20 από τις συντάξεις μας που το έχουμε δώσει για να στηρίξουμε τα σωματεία μας. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις τριαμβολογίες, παρά τους κοπασμούς, οι συνταξιούχοι περνάνε μήνες, χρόνια για να πάρουν τις συντάξεις, ιδιαίτερα τις επικουρικές. Η αλήθεια είναι ότι το χαράτσι της αλληλεγγύης, αλήθεια γιατί δεν επιβάλλουν χαράτσια και στους πιονίκα και στους καπιταλιστές. Που αφορά τις μισές συντάξεις, σε τίποτα δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τη θέση των συνταξιών. Και πολύ περισσότερο το μεγάλο χαράτσι, δηλαδή το χαράτσι του νόμου 38-63 του 10, παραμένει. Η αλήθεια, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ότι το βάρβαρο αυτό, αντιλαϊκό, αντιασφαλιστικό πλέγμα των νόμων, των ρυθμίσεων, που μας έκοψαν οι συντάξεις, που μας έκοψαν τα δώρα, που άκουσαν τα όρια ηλικίας, παραμένει αναλύωτο. Παραμένει αναλύωτο και συμπληρώνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ζεστάμε τα σπίτια μας, να κινήσουμε τα αυτοκινητά μας. Δεν μπορούμε να κοιτούμε και να πάμε όσο χρειαζόμαστε. Σε αντίθεση με τις παρόχους της ενέργειας, με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, με τους εφοπλιστές που δεν ξέρουν τι να βάλουν τα παραπανήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα, η προοπτική, οι μέρες οι καλύτερες και για μας τους συνταξιούχους δεν βρίσκονται στη στήριξη της κυβέρνησης όπως ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Δεν βρίσκεται στη στήριξη όσων κυβέρνησαν και συνδιαμόρφωσαν και εξακολουθούν να συνδιαμορφώνουν αυτή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα σε βάρος των συνταξιούχων και του υπόλοιπου λαού. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες, τόσο οι συνταξιούχοι όσο και τα υπόλοιπα τμήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Η ελπίδα λοιπόν βρίσκεται στους νέους αγώνες,